So, dear colleagues, good afternoon. Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας. Καταρχάς, με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Κρίνεται, ωραία, ευχαριστώ. An announcement, Econ. Λοιπόν, οι συντονιστές αποφάσισαν τον Ιούλιο να προσκαλέσουν τον Υπουργό Οικονομικό της Κροατίας για τον οικονομικό διάλογο. Δόθηκε μια νέα επιστολή πρόσκληση στο νέο Υπουργό Οικονομικών μετά τις τελευταίες εκλογές και η Γραμματεία εξετάζει τους τρόπους οργάνωσης. Αρκετές χώρες έχουν πάρει μέρος στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου, στα πλαίσια του Two-Pack και του Six-Pack, του εξαπλού και του διπλού πακέτου. Έχουμε λοιπόν τον δεύτερο διάλογο φέτος με τον Υπουργό κύριο Τσακαλώτο μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου τον μήνα Ιανουάριο. Ένα θέμα έχουμε στην ημερήσια διάταξη, τον οικονομικό διάλογο με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σε μια επιστολή στον κύριο Σούλτς, ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας τον Αύγουστο ζήτησε να υπάρξει μια πιο ισχυρή εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής αρρωγής προς την Ελλάδα. Μετά από τις συζητήσεις τις πρώτες που έγιναν, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξει ισχυρότερος δημοκρατικός έλεγχος της περίπλοκης μορφής του μηχανισμού οικονομικής διακυβέρνησης. Η ομάδα εργασίας αυτή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την επόμενη εβδομάδα, αλλά ήδη ξεκινάμε σήμερα να εργαζόμαστε στον συγκεκριμένο τομέα με αυτήν την πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων με σας, κύριε Τσακαλώτο. Θα έχουν πάρει τα μέλη ένα μεγάλο κατάλογο των διαρθρωτικών μέτρων τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα μετά από την εφαρμογή της αρχές Δεκεμβρίου του τρίτου προγράμματος. Έχει ξεκινήσει επίσης και η αξιολόγηση, θα θέλαμε η αξιολόγηση αυτή να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν και μετά από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τους τελευταίους μήνες επέτρεψαν την πρώτη καταβολή, την πρώτη και τη δεύτερη καταβολή, 16 δις στην πρώτη φάση. Και επίσης υπήρξε και το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τώρα είπαμε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση στον τομέα του χρέους. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό κύριο Τσακαλώτο και μετά την παρέμβασή του θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Thank you very much for the committee. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο, και ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομάδα εργασίας που θα εξετάσει το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής. Θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα σωστός και έντιμος διαμεσολαβητής με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές πολιτικές προοπτικές που να ενεργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής για να εξετάσει το κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του προγράμματος, να εξετάσει πού το πρόγραμμα αυτό πάει καλά και ίσως και να κρίνει για κάποια ζητήματα που υπήρξε διαφωνίες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους θεσμούς.
Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι αυτό δεν πρόκειται να αυξήσει τον ανταγωνισμό, απλά θα μετακινήσει τα κέρδη από τους Έλληνες παραγωγούς στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι σημαντικό αυτή η ομάδα εργασίας να μπορεί να κρίνει, να δώσει άποψη. Ευχόμαι λοιπόν καλή συνεργασία και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί η ομάδα. Να σας πω κάποια πράγματα για το πρόγραμμα τώρα. Εξ αρχής, μετά τις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να χωρίσει την προσέγγιση της σε τρεις βασικούς πυλώνες. Αυτά που συμφωνήσαμε να κάνουμε, τα πράγματα που αφήσαμε το καλοκαίρι για περαιτέρω διαπραγμάτευση και τα θέματα που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει, άσχετα από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε πολύ να εισάγει ένα σύστημα πρωτογενούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα το σύστημα των γενικών παθολόγων. Ο κόσμος πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο με μεγάλη επιβάρυνση στα νοσοκομεία, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Για το πρώτο θέμα, αυτά που συμφωνήσαμε να κάνουμε άσχετα από τις διαπραγματεύσεις, θεωρούμε πως έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά, τεράστιο έργο από το καλοκαίρι και μετά. Εδώ έχετε τον κατάλογο που σας έδωσα, έχει διανεμηθεί από ό,τι κατάλαβα. Νομίζω πως αν εξετάσετε τον αριθμό των μεταρρυθμίσεων σε βάθος και σε πλάτος, θα δείτε ότι καλύπτεται η πορεία για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά και για τις αγορές προϊόντων από τους αγρότες μέχρι τη φορολογία και από τη φορολογία μέχρι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πιστεύουμε λοιπόν πως έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Τώρα, όσον αφορά την επιτυχία, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο και δεύτερο ορόσημο πριν τα Χριστούγεννα και τώρα ολοκληρώνεται η πρώτη αναθεώρηση. Υπάρχουν 5 βασικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αναθεώρηση. Το δημοσιονομικό κενό, 3,5 πρωτογενές πλεώνασμα δηλαδή μέχρι το 2018, μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος, τα κόκκινα δάνεια και τα ταμεία. Δεν θα πω πολλά για τα NPL και τα ταμεία. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει τους θεσμούς είναι η εκτίμηση του δημοσιονομικού κενού. Είμαστε πολύ κοντά στους υπολογισμούς των 3 ευρωπαϊκών θεσμών, του ESM, της Επιτροπής και της ΕΚΤ και λίγο απέχουμε από την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ορισμένοι θα θυμάστε πως υποσχεθήκαμε το καλοκαίρι, μέρος της δέσμευσής μας ήταν να έχουμε 1% του ΑΕΠ επιπλέον μέτρα, που θα έπρεπε να νομοθετηθούν εντός του 2016, αλλά να εφαρμοστούν το 2017 και 2018. Τώρα, το Δέλτα Νιτάφ ζητά περισσότερα μέτρα ακόμη, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε. Και είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, διότι όταν επετεύχθη η συμφωνία το καλοκαίρι, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία ήταν χειρότερες από ό,τι τελικά αποδείχτηκε στην πραγματικότητα. Η πρόβλεψη, ανάλογα με το ποιον άκουγε, ήταν ανάμεσα στο -0.5% μέχρι 2-2.5% του ΑΕΠ. Και τελικά πιστεύαν, μάλλον οι τελικές αξιολογήσεις ήταν οι προβλέψεις, ήταν 0,4 μέχρι 0,7 μείον σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Τελικά όμως η πραγματικότητα ήταν πολύ καλύτερα και μάλλον επειδή αρχίσαμε να συλλέγουμε περισσότερο φόρους, η συλλογή ΦΠΑ ας πούμε έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε καθόλου γιατί μας ζητάτε περισσότερη μέτρα σε αυτή την κατάσταση, πράγμα που θα είναι πολιτικώς δύσκολο και ίσως και οικονομικά αντιπαραγωγικό, πράγμα που ίσως είναι και πιο σημαντικό. Δεν θέλουμε δηλαδή ακόμα περισσότερα προκυκλικά μέτρα
καθώς η Ελλάδα μόλις ολοκληρώνει την πρώτη αναθεώρηση και αναμένεται να απελευθερώσει την ζήτηση και να αναζωογονήσει λίγο την ελληνική οικονομία όταν πλέον θα έχει φύγει το Brexit από την ατζέντα και ο κόσμος πιστεύει πως η Ελλάδα έχει γυρίσει τη σελίδα. Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο θέμα των συντάξεων. Ακριβώς επειδή το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, λέει ότι πρέπει να περικόψουμε τις συντάξεις άλλη μια φορά. Ξεκινήσαμε με μια ριζική μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι με μείωση κάθε μορφής πρόωρης συνταξιοδότησης. Τώρα προτείνουμε τη διαδικασία που ξεκίνησε με πάνω από 300 ταμεία συνταξιοδοτικά, τα οποία συνδυάσαμε σε ένα. Φαντάζομαι και εσείς θα δυσκολευόσασταν να κάνετε κάτι τέτοιο στις χώρες σας. Ένα ταμείο με κοινούς κανόνες για όλους. Και μειώσαμε το ποσοστά αντικατάστασης ώστε να είναι βιώσιμο το ταμείο μεσοπρόθεσμα. Πολύ ριζική ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση. Τα ποσοστά, οι αναλογίες λοιπόν αναπλήρωσης είναι πολύ χαμηλά. Το ΔΝΤ δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα του είναι ότι θέλει περισσότερα από την δημοσιονομική πλευρά και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις. Κάτι που εμείς είπαμε δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση. Το ΔΝΤ όμως έχει ένα καλό και σωστό επιχείρημα, γιατί πάντα υπάρχουν επιχειρήματα σωστά και από τις δύο πλευρές. Λέει πως αν πάρουμε το σύνολο δαπανών που δαπανά η Ελλάδα για κοινωνικά ζητήματα, δαπανά υπερβολικά πολλά για τις συντάξεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό έχει δίκιο νομίζω. Και έχει δίκιο γιατί για παράδειγμα όσον αφορά την παιδική φτώχεια, έχουμε πολύ περισσότερη παιδική φτώχεια από τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Αλλά είναι λάθος κατά την άποψή μου, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αλλάξουμε αυτό όταν βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη φάση της ύφεσης. Είναι σωστό να ανακάμψουμε πρώτα, να φτάσουμε σε μια μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα. Για την ώρα οι συντάξεις στην Ελλάδα λειτουργούν ως ένα είδος οικογενειακού εισοδήματος. Οπότε κάποια από τα νούμερα που ακούτε είναι πολύ παραπλανητικά για τη γενεοδορία του ελληνικού συνταξιδοτικού συστήματος. Εγώ έχω μια θεία στην πόλη μου στην Ελλάδα που παίρνει 600 ευρώ σύνταξη. Αλλά πληρώνει και για τον άνεργο γιο της με αυτά τα χρήματα, αλλά και για την εγγονή της που είναι 17 ετών, προσπαθεί να περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις και για το πανεπιστήμιο και χρειάζεται υποστηρικτική διδασκαλία. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να συμπληρωθεί είτε με κάποια ασφάλιση ανεργίας ή κάποιο επίδομα ανεργίας, είτε να συμπληρωθεί με την πολιτική παιδείας. Πάντως έχουμε κάνει τα διορθωτικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε περικόψει συντάξεις 11 φορές, 40% μείωση τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει επανισορροπηθεί ο κοινωνικός προϋπολογισμός, αλλά θα μπορούσε να εξισορροπηθεί περαιτέρω όταν θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από την κρίση, διατηρώντας τη σύνταξη ως τμήμα των κοινωνικών δαπανών και να σταθεροποιήσουμε όταν θα αρχίσουμε την ανάκαμψη και έτσι θα μπορούμε να δαπανίσουμε περισσότερα για την παιδική φτώχεια ή άλλα ζητήματα. Είμαστε αισιόδοξοι για το ότι αυτό μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε μια ολόκληρη σειρά προτάσεων αυτή τη στιγμή μη παραμετρικών μέτρων για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Τις επόμενες εβδομάδες θα καταθέσουμε στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο για εκούσια αυτοκαταγγελία. Υπάρχει στην Ιταλία και στην Γαλλία. Ο Υπουργός Οικονομικών της Βεσφαλίας Νανίας μας έδωσε καταλόγους, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα προγράμματα αυτοκαταγγελίας χρειάζονται, γιατί πρέπει κανείς να φοβάται ότι θα είναι σε έναν κατάλογο και θα έχει πρόβλημα. Επίσης παροτρύνουμε για τη μεγαλύτερη χρήση πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών και τέλος θα υπάρξει νομοθεσία όσον αφορά το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού που είναι μέγα πρόβλημα στην Ελλάδα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι δίκαιο το ότι οι θεσμοί δεν καταμετρούν μη παραμετρικά μέτρα εντός της προσπάθειας να φτάσουμε το δημοσιονομικό πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά μάλλον δεν θα βγάλουμε αυτό που θέλουμε, αλλά δεν θα είμαστε και στο μηδέν. Κάτι θετικό θα βγει και αυτό θα μας επιτρέψει οι κοινωνικές δαπάνες, αλλά και μείωση των φόρων, οι οποίοι είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ανάπτυξη που θέλουμε να πετύχουμε. Να ολοκληρώσουμε μια τελική δήλωση. Είναι τμήμα της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη αναθεώρηση όσο γίνεται πιο σύντομα. Ο χρόνος είναι τμήμα της στρατηγικής. Εάν καθυστερήσουμε, είτε πολιτικώς, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μεταρρύθμιση συντάξεων επιτάπητος για μήνες και μήνες, γιατί έτσι μεγιστοποιείται η πολιτική αντιπολίτευση και η κινητοποίηση κατά, ή για οικονομικούς λόγους. Και για οικονομικούς λόγους, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, ο κόσμος δεν θα το χωνέψει αυτό, δεν θα έρθουν οι επενδύσεις, η ανάπτυξη δεν θα είναι αρκετά ψηλή, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους και θα ξαναβρεθούμε στην αφετηρία. Δηλαδή, να, οι Έλληνες δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσετε αυτό το μήνυμα, προσπαθώ να σας μεταδώσω, ότι δεν έχουμε ατέλειο το καιρό. Η καθυστέρηση που δημιουργείται. Οι θεσμοί έφυγαν στις 15 Φεβρουαρίου με υπόσχεση να επανέλθουν εντός 10 ημέρου και τώρα κοντεύουμε μήνα. Αυτός ο χρόνος διακυβεύει την επιτυχία του ελληνικού προγράμματος και για λόγους που δεν μπορώ να κατανοήσω ούτε ως ακαδημαϊκός οικονομολόγος ούτε ως υπουργός οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Λαβία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πράγματι και εγώ δύσκολα κατανοώ πως δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε όταν συμφωνούν όλοι, ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, με συγχωρείτε, ενώ συμφωνούν οι θεσμοί για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα. Ελπίζω να λογικευθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ίσως πρέπει να τους το πούμε κι εμείς. Ο κύριος Κίρτσος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 5 λεπτά για ερώτηση και απάντηση. Υπουργό, για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω 2 ερωτήσεις. Η μία αναπόφευκτα έχει σχέση με τις συντάξεις. Γνωρίζουμε τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι αυστηρή. Όμως, ανάλογες θέσεις υποστηρίζει και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, κύριος Τουρνάρας, δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια μείωση συντάξεων στο άμεσο μέλλον. Και ορισμένοι, τουλάχιστον από τους ευρωπαίους θεσμούς, αν και όχι με τόσο αυστηρό τρόπο. Υπάρχει κάποιος συμβιβασμός που προτείνεται για να βγούμε από το αδιέξοδο και να προχωρήσει θετικά η αξιολόγηση και στη συνέχεια να υπάρξουν θετικές εξελίξεις όπως είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Επομένως, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, αν προτείνεται κάποιο συμβιβασμό για το θέμα των συντάξεων. Και το δεύτερο έχει σχέση με τις επενδύσεις. Πρόσφατα ο κύριος Προβόπουλος, πρώην διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, είπε ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να αυξηθούν από το 11 έως 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που είναι σήμερα, στο 24 έως 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που ήταν πριν από την κρίση, για να υπάρξει ανάπτυξη και να μπορέσουμε να πληρώσουμε και το χρέος. Είπε επίσης ότι η εγχώρια αποταμίευση δεν αρκεί και πρέπει να απευθυνθούμε κυρίως σε ξένα κεφάλαια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό κατά την άποψή σας? Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Στα αγγλικά σας ευχαριστώ πολύ. Για το συνταξιοδοτικό νομίζω ότι το κάλυψα. Είμαστε δεσμευμένοι από τις υποσχέσεις που δώσαμε το καλοκαίρι. Είχε πει η διάσκεψη κορυφής, εκτός από το διαρθρωτικό, ότι θα πρέπει ότι για το 2016 και πάνω θα πρέπει να έχουμε κέρδη της τάξης του 1%. Νομίζω ότι ήδη συμβιβαστήκαμε εκεί και για τους λόγους που εξήγησα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερο συμβιβασμό, και ιδίως επειδή βρισκόμαστε σε ύφεση, ιδίως επειδή έχουμε ήδη κάνει 11 μειώσεις στις συντάξεις. Ορισμένοι από τα νούμερα που χρησιμοποιεί και ο Γιάννης Τουρνάρας και ο Πουλ Τόμψεν είναι παραπλανητικά. Ο Πουλ Τόμψεν χρησιμοποιεί ένα νούμερο ότι δηλαδή η Γερμανία δαπανά 2%, ενώ εκεί που η Ελλάδα δαπανά 10%, ενώ η σωστή σύγκριση
είναι 10% για την Ελλάδα, 7% για την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αν λάβετε την οικονομία σε μεγέθη και μεταφορών και χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Και ακόμα και αυτό το νούμερο για την Ελλάδα είναι παραπλανητικό, διότι έχουμε μειώσει τις δαπάνες για τις συντάξεις, όταν όμως το συνολικό εισόδημα έχει κατέβει κατά 25% σε 5 χρόνια, φαίνεται αυτομάτως σαν να δαπανάς περισσότερο για τις συντάξεις. Ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Μόνο αναλογικά, δηλαδή ως ποσοστό. Διότι είχαμε τόσο σημαντική πτώση στο εισόδημα. Όταν θα εξέλθουμε δηλαδή και θα διατηρήσουμε αυτό τη διαρθρωτική πτυχή, τότε θα δείτε διόρθωση των αριθμών αυτών. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο αριθμό πρωτοβουλειών. Βεβαίως δεν πρόκειται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Πάμε να δανειστούμε τεχνογνωσία από ανθρώπους που γνωρίζουν και σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για την αναπτυξιακή μας πολιτική. Ζητούμε όχι μόνο τις τεχνικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Τράπεζας Ανοικοδόμησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε θεσμούς. Έχουμε το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα επενδύσει κιόλας. Θα δίνει χρήματα μαζί με την Τράπεζα Ανοικοδόμησης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα έχουμε και μια κρατική αναπτυξιακή τράπεζα. Θα συζητήσουμε σύντομα τον νέο νόμο για τις επενδύσεις, ώστε να έχουμε ένα πεδίο ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν θέλουν υψηλή φορολόγηση, ακόμα λιγότερο δεν τους αρέσει η απρόβλεπτη φορολόγηση. Επομένως, ο νέος επενδυτικός νόμος θα πάει να πει ότι για μια επταετία αυτόν τον φόρο θα αντιμετωπίζεται, ώστε να έχουν μια βεβαιότητα οι επενδυτές. Και επειδή αντλούμε γνώμες και πληροφορίες από τόσο πολύ τεχνογνωσία εξωτερική, είμαι αρκετά αισιόδοξος. Όπως είπε ο κ. Προφόπουλος, μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις εάν ολοκληρώσουμε έγκαιρα την αξιολόγηση. Και το πρόγραμμα φανεί ότι πετυχαίνει. Μετά από το PSI προδιετίας τριετίας, διάβασα στους Financial Times μία εβδομάδα μόλις μετά ότι δεν μπορούσε να είναι διαρκής λύση και ότι θα ανατρεπόταν στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα, όταν θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, τελευταία μου φράση, όταν θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και θα έχουμε συμφωνία, θέλω να διαβάσω στους Financial Times μία εβδομάδα μετά ότι δεν ανατράπησαν οι λύσεις, ότι η λύση ήταν καλή και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιστρέψουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και να μην επιστρέψουν οι αποταμιεύσεις στις τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Υπουργέ. Όλοι γνωρίζουν εδώ τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Ξέρουμε και τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Βλέπετε και τα προβλήματα των εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών προσφύγων στα σύνορά μας. Θα ήθελα όμως για 2,5 λεπτά να μας μιλήσετε λίγο για τις μελλοντικές σας προοπτικές. Μια νέα, μια σύγχρονη ελληνική οικονομία. Τι είναι? Πού θέλετε να αποκτήσετε στοιχεία δύναμης στην οικονομία σας? Πώς θα ξεπεράσετε τις στρεβλές καταστάσεις, τους φαύλους κύκλους και πώς θα μπορέσετε να περάσετε σε αναπτυξιακούς κύκλους, ξεπερνώντας τα εμπόδια για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης? Και πού πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσετε τη δική μας στήριξη για να το πετύχετε? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η πρώτη απάντηση δεν αφορά την οικονομία. Η πρώτη απάντηση αφορά την δημόσια διοίκηση. Η αίσθηση της κυβέρνησής μου είναι ότι αν δεν μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε την δημόσια διοίκηση και μόλις περάσαμε ένα νόμο για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, αν δεν το πετύχουμε αυτό, όλα τα όργανα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως η Επενδυτική Τράπεζα, οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.
γιατί απαιτείται να υπάρχει μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση η οποία εγκαταλείπει τις πελατειακές λογικές της άμεσης ανταπόδοσης κτλ. Νομίζω ότι αυτή είναι βασική προϋπόθεση. Οι επενδυτές δεν χρειάζονται μόνο την ασφάλεια στον τομέα τον φορολογικό, αλλά θέλουν και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα των κανόνων που ισχύουν και της δίκαιης μεταχείρισης. Άμα με ρωτήσετε λοιπόν ποια είναι η πρώτη πρόκληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης για το καλό της οικονομίας, για το καλό των πολιτών, για να μπορούν οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στα όργανα τα οποία θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συντονισμού της οικονομίας, να αποκαταστήσουν τη ροή των επενδύσεων, να αποκαταστήσουν τις συνέργειες. Έτσι λοιπόν, αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν θα πετύχουμε το επόμενο. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη απάντησή μου για το πού θα είναι η Ελλάδα ή που θέλω να είναι σε 3 χρόνια. Δεύτερον, θέλω να έχουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική. Πριν από την κρίση έλεγα ότι το αναπτυξιακό μοντέλο στην Ελλάδα ήταν λανθασμένο και ότι θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα ακόμα και χωρίς αυτή τη λογική. Έχω πει και στον κύριο Σλόιμπε και το είχα γράψει και πριν από την κρίση ότι αν δεν, ακόμα και αν μας χαρίσετε το σύνολο του χρέους, αν μας πείτε δεν υπάρχει τίποτα, ακυρώστε το χρέος, παρόλα αυτά θα είχαμε προβλήματα εφόσον δεν έχουμε μια σύγχρονη οικονομία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες τις οποίες έχουμε. Έχουμε το υψηλότερο επίπεδο ή το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο μεταπτυχιακών διπλωμάτων κατά κεφαλήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τομείς που θα σας εκπλήξουν. Τα τελευταία 10 χρόνια πριν από την κρίση, ο τομέας ο οποίος αυξανόταν συνεχώς ήταν οι εξαγωγές και η δημιουργία εταιριών software. Λοιπόν, τα πράγματα αλλάζουν βέβαια, αλλά το δυναμικό υπάρχει. Και γινόντουσαν πάρα πολλές επενδύσεις σε φαραωνικά προγράμματα, τεράστια προγράμματα, τεράστιες γέφυρες, τεράστια κτίρια κτλ. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πλεονεκτήματα επενδύοντας σε μικρά πράγματα, μπορούμε να βελτιώσουμε την γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα. Πηγαίνει κανείς σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο και αντί για πρωινό τρώει το πρωί κάτι πλαστικά τυράκια και αντίστοιχα προϊόντα, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι απέναντι παράγονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Αν προχωρήσεις στο μάρκετινγκ αυτού του προϊόντος, δεν το πουλάς μόνο στο ξενοδοχείο, αλλά πηγαίνεις πίσω στη χώρα σου, πηγαίνεις στη Γερμανία και πηγαίνεις στον Delicatessen και ζητάς το ίδιο προϊόν. Πλεονεκτήματα έχουμε λοιπόν, τρόφιμα, γεωργία, ενέργεια, εναλλακτικές πηγές, έχουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και τρίτον, έχουμε το θέμα της πληροφορικής, το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά, είμαστε ιδιαίτερα ισχυροί, είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ξέρετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το brain drain, με τη φυγή των εγκεφάλων. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Αν βελτιώσουμε λοιπόν την δημόσια διοίκηση, οι επενδύσεις θα αρχίσουν να επιστρέφουν και τότε θα ανοίξουν οι προοπτικές για την Ελλάδα σε 3-4 χρόνια να γίνει μια σύγχρονη οικονομία. Ευχαριστώ, Μπερντ Λούκα. Κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω γερμανικά. Θα μιλήσω για γερμανικά, κύριε Υπουργέ. Πρώτα-πρώτα σας καλωσορίζω εγκάρδια στην Επιτροπή μας. Σας καλωσορίζω εγκάρδια, έλεγα, στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον πολύ ακριβή και ενημερωτικό τρόπο με τον οποίο μας απευθύνατε τον λόγο. Πράγμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει πάντοτε από άλλους προσκεκλημένους μας. Άρα με ικανοποιεί πολύ ο τρόπος σας αυτός. Ωστόσο, δεν με έπεισε απολύτως η τοποθέτησή σας. Και συστήξατε βέβαια και κάποια προβλήματα. Αν μπορώ να αναφέρω νούμερα, η Ελλάδα έχει περίπου 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και 4,1 ανέργους και 700.000 περίπου δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά σημαίνουν 5,2 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν από το προϊόν που παράγουν περίπου 2,5 εκατομμύρια απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Πάει να πει ένας δουλεύει για να ζει δύο. Και αυτός ο ένας έχει βέβαια και την οικογένειά του. Και τις οικογένειες των συνταξιούχων, υπαλλήλων και ανέργων.
Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Εκτός εάν πια πετύχετε μια τεράστια ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Και όταν βάλετε από τη μια μεριά τον αριθμό των πλήρως απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα σε σύγκριση με τους ανέργους, θα πρέπει να πετύχετε ανάπτυξη της τάξης του 50%. Πώς θα καταφέρετε να πετύχετε τέτοιους ρυθμούς αναπτύξεως στα επόμενα χρόνια, αν θέλετε να μειώσετε την ανεργία? Έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα του κ. Μπούλμαν. Πώς φαντάζεστε ότι μπορείτε να επιτύχετε? Εμένα δεν μου αρκεί να πείτε ότι αρκεί μια σύγχρονη διοίκηση ή κάποια μικρά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάποιους παραγωγικούς τομείς. Χρειάζεται μια τεράστια ανάπτυξη για να ισορροπήσει η Ελλάδα. Εδώ δεν βλέπω να έχετε master plan. Well, you can invite me again in 2 months. Λέσετε σε 2 μήνες, γιατί σε 1 μήνα, υποτίθεται το Μάρτιο, αλλά επειδή το πρόγραμμα έχει καθυστερήσει, έχουμε πάει λίγο πίσω, πρέπει να εμποδίσουμε, έχουμε να ενημερώσουμε τους θεσμούς για τη στρατηγική, την αναπτυξιακή μας στρατηγική, είναι κομμάτι του μνημονίου η ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής, όπως γνωρίζετε. Μάλλον, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μία μεγάλη ιδέα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον μύθο του Εσώπου για την Αλεπό που ξέρει πολλά και το Σκαντζόχυρο που ξέρει μόνο ένα. Εγώ πιστεύω πως οι Έλληνες πρέπει να είναι αλεπούδες αυτή τη φορά. Όχι, Σκαντζόχυροι. Δεν υπάρχει λοιπόν μία απάντηση. Είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ρευστότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με τα NPL και τη μείωση αυτών, ώστε να μην έχουμε τράπεζες ζόμπι που να δανείζουν. Ένα μέγα τμήμα της στρατηγικής μας είναι να δημιουργήσουμε και μη συστημικές τράπεζες. Έχω συνεργαστεί και έχω συζητήσει και ήρθαν και στην Ελλάδα με την Sparkassen, τα αποταμιευτήρια. Θυμάστε στη Γερμανία μετά την κρίση, η Deutsche Bank και στη Γαλλία, οι συστημικές τράπεζες, όπως όλες οι συστημικές εμπορικές τράπεζες, δάνειζαν προκυκλικά. Δηλαδή τόνους λεφτά τους καλούς καιρούς και μόλις ερχόταν η ύφεση μείωναν τους δανεισμούς. Ενώ η Γερμανία είχε αυτά τα αποταμιευτήρια, τα Sparkassen, τα οποία δάνειζαν και στους κακούς καιρούς αντικυκλικά, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό μάλλον είναι ένα στόχος για να μπορούν να συμμετέχουν στην προσωπική χαλάρωση. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη. Ας πούμε ότι η Ελλάδα δεν υπήρχε και μιλούσαμε για την Πορτογαλία ή την Ισπανία ή την Ιταλία. Ο μηχανισμός νομισματικής μετάδοσης έχει χαλάσει στην Ευρώπη. Και αν αυτό δεν το διορθώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μηχανισμός νομισματικής μετάδοσης έχει χαλάσει. Αν δηλαδή η ΕΚΤ μειώσει το επιτόκιο, αυτό μπορεί να μην φτάσει στις ισπανικές, πορτογαλικές μικρομεσαίες. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να γίνουν πολλά για την Ελλάδα. Έχω μιλήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχω μιλήσει και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και για τη δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Όλα αυτά τα στοιχεία ελπίζω πως θα συμπεριλαμβάνονται τελικά σε αυτή την αναπτυξιακή πολιτική που θα συζητήσουμε με τους θεσμούς στην διάρκεια των επόμενων 2 μηνών. Η Μαρίζα Ματίας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ήδη αναφέρθη ως ένα παράλληλο σχόλιο σε αυτή τη συζήτηση το θέμα των προσφύγων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα των προσφύγων. Οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Μάλλον είναι η χώρα, η Ελλάδα, η οποία περισσότερο έχει δώσει απαντήσεις στην κρίση των προσφύγων και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας δώσετε κάποιες σχετικές πληροφορίες. Ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει, ας πούμε, οι δημόσιες δαπάνες για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε
να βοηθήσετε με ανθρωπιστική βοήθεια αυτή την κατάσταση και πείτε, θα ήθελα να γνωρίζω αν αυτό το προσφυγικό ζήτημα επέτρεψε κάποια διαπραγμάτευση με την Τρόικα ώστε να προβλεφθεί κάποια αλλαγή στους όρους του μνημονίου με την έννοια μεγαλύτερης ευελιξίας ή όχι στην επίτευξη των στόχων. Ξέρουμε ότι υπήρξε μεγάλη ευθερεσία από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με την ευελιξία σε πολλά θέματα, όπως ας πούμε για τον υπολογισμό του βουελήματος ή ένα σωρό άλλους τομείς. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λοιπόν τι κάνουν οι ελληνικές αρχές και τι πληροφορίες έχετε για το αν υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία, χαλάρωση των όρων της συμφωνίας από πλευράς της Τρόικα. Thank you also for that. Σε ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να απαντήσω με αντίστροφη σειρά. Πώς λοιπόν επηρεάζονται οι διαπραγματεύσεις. Ειλικρινώς, μένω με την απορία γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν γρηγορότερα. Ενώ οι διάφοροι φορείς επιθυμούν να προχωρήσει. Και νομίζω ότι εκεί εν τέλει είμαι αισιόδοξος, διότι υπάρχουν πολλοί φορείς που επιθυμούν να δουλέψουν. Δεν ζητούμε αλλαγή των στόχων του προγράμματος λόγω του προσφυγικού. Αυτό το καθιστώ απόλυτα ξεκάθαρο. Αυτό που λέμε είναι ότι εάν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε εκ των υστέρων έναν στόχο, διότι προκλήθηκαν μεγαλύτερες δαπάνες για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Νομίζω ότι είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική η προσέγγιση αυτή και μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να συμβεί αυτό καθώς τρέχει αυτή η κρίση. Προφανώς η ελληνική κυβέρνηση, νομίζω και ο ελληνικός λαός, έχουν δείξει αυτό που θεωρούμε ανταπόκριση, όχι πια σε ελληνικές αξίες, αλλά σε πραγματικά ευρωπαϊκές αξίες, στην στήριξη που προσφέρουν στους πρόσφυγες και στο δικαίωμα ασύλου. Λάβαμε την απόφαση αυτή και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η μεγάλη μας υπερηφάνεια. Η μεγάλη μου ελπίδα είναι ότι η αλληλεγγύη αυτή θα απλωθεί όχι μόνο και για το πώς αντιμετωπίζουν άλλες χώρες το προσφυγικό αλλά και πώς αντιμετωπίζουν και άλλα θέματα. Και ο φόβος μου από την άλλη μεριά είναι ότι ίσως κάποιες χώρες δεν αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνο είναι για το συνολικό ευρωπαϊκό εγχείρημα εάν σε αυτό το σημαντικό θέμα ψάξουμε να βρούμε εθνικές λύσεις για εθνικά προβλήματα. Διότι αυτοί, αν πάρουμε αυτόν τον δρόμο, θα έχουν, κάθε χώρα θα έχει ένα πρόβλημα και οι υπόλοιποι θα λένε άμα δεν είναι δικό μας. Βρισκόμαστε σε εκκρεμότητα, η κρίση μεγαλώνει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τα hot spot, αναζητούμε νέες τοποθεσίες για να υποδεχθούμε τους πρόσφυγες. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί απεγνωσμένα προσπαθούν να προχωρήσουν. Παρόλο που τους προσφέρουμε κάποια στέγη στο σκηνές και άλλες εγκαταστάσεις, αυτοί προσπαθούν απεγνωσμένα να προχωρήσουν προς βορρά. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Υποθέτω ότι πολλές και πολλοί εξ ημών θα έχετε πάει σε ελληνικά νησιά. Η ιδέα ότι με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς να σταματήσεις ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τη θάλασσα και έχουν το δικαίωμα διότι είναι πρόσφυγες, πώς θα το σταματήσετε, αντιλαμβάνεστε πόσο δυσχερής είναι η κατάσταση αυτή. Για να είμαι δίκαιος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται. Καμιά φορά έχουμε και κάποια διαφωνία, διότι παίρνουμε τα χρήματα μετά από την δαπάνησή τους, δηλαδή πρώτα δαπανούμε εμείς και μετά μας επιστρέφονται και βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από άποψη ρευστότητας, όσο γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν είναι μια έξτρα πίεση. Αν όμως ακολουθήσουμε τον άσχημο δρόμο, τα πράγματα θα γίνουν αφόρητα στην Ελλάδα. Αν κλείσουν δηλαδή μόνιμα τα σύνορα, αν δεν εξευρεθεί η ευρωπαϊκή λύση, τα προβλήματα στην Ελλάδα θα γίνουν πάρα πολύ δυσεπίλητα. Και διότι οι κοινωνικές δαπάνες για ανθρωπιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο ελληνικός λαός είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση έτσι κι αλλιώς. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι νερό στους μήλους των ξενόφοβων ακροδεξιών. Τέτοιου είδους κόμματα δηλαδή μπορούν να πούν, κοιτάξτε, ταΐζουν τους μετανάστες και δεν ταΐζουν τους δικούς μας.
υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Νομίζω όμως ανοίγεται και μια πόρτα, ένα μεγάλο δυναμικό, αν μπορέσει δηλαδή η Ευρώπη να βρει τον αλληλέγγυο τρόπο. Αυτό που είχε εμπνεύσει και τους ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουρτασούν από τους πράσινους. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει συμπληρωματικά μέτρα. Βλέπουμε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι καλύτεροι από τους προβλεπόμενους, έχει προχωρήσει και η δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η τεκμηρίωση την οποία δίνει το Δέλτα Νιτάφ. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Η πρώτη αφορά μία από τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ήδη αναφερθήκατε. Η σύγκριση των κεφαλαίων που φεύγουν από την Ελλάδα και οι δηλώσεις οι φορολογικές των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι αυτή η μορφή ελέγχου είναι πολύ χρήσιμη και θα πρέπει και οι υπόλοιπες χώρες να το εφαρμόσουν. Βέβαια δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, θα πρέπει να δούμε πότε θα λειτουργήσει και τότε θα μας πείτε πώς θα μπορέσετε να αποκαταστήσετε πλήρως τη φορολογική δικαιοσύνη. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μία μόνιμη επιτροπή η οποία ασχολείται με θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και αυτό μας ενδιαφέρει. Σχετικά τώρα τα 25 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο τέλος είδαμε ότι το ποσό ήταν πολύ χαμηλότερο. 5,4 δις αν δεν κάνω λάθος. Κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε ήταν ποια ήταν η λογική της Τρόικα τότε που είχε βρει τα 25 δις. Πού τα είχε βρει αυτά. Ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό από τα stress test που είχαν γίνει στο τέλος του 2014, αρχές του 2015. Και θα θέλαμε να μάθουμε επίσης αν αυτές οι αλλαγές δημιούργησαν κάποιες νέες καταστάσεις σε σχέση με την αξιολόγηση της αειφορίας της βιωσιμότητας του χρέους. Και εν πάση περιπτώσει αυτές οι αλλαγές δεν ξέρω κατά πόσον επηρέασαν κάποια άλλα πράγματα. The 25 billion. Τα 25 δις προήλθαν από μια συζήτηση του Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε είχε πει ότι αυτά περιμένουμε να χρειαστούν οι τράπεζες. Το θέμα είναι αν είναι κανείς, αν βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν το βλέπεις μισογεμάτο λες ότι καλά κάναν και είχαν προβλέψει αυτά τα χρήματα γιατί οι επενδυτές είδαν ότι υπάρχει ένα περιθώριο, μπορεί να μην είναι 25 δις αλλά θα υπήρχε περιθώριο και έτσι θα μπορούσε η ανακεφαλαιοποίηση να είναι παραγωγική. Αν βλέπεις τα πράγματα σαν κάποιον ο οποίος λέει ότι το ποτήρι είναι μισοάδιο, τότε στην ουσία όταν λες ότι χρειάζονται 25 δις όταν η κεφαλαιοποίησή τους είναι 27 δις έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν λέει τίποτα για την αξία των τραπεζών και στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να μειώνει την τιμή της μετοχής. Λοιπόν, αυτό θέτει κάποια θέματα και για το ίδιο το Δέλτα Νιτάφ. Εννοώ το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. 25 από τις τράπεζες και 25 από τις άλλες μορφές περιουσίας της κρατικής. Γιατί τελικά είδαμε ότι δεν θα φτάσουμε τα 25 για τις τράπεζες, αναγκαστικά θα περιοριστούμε στα 6-7. Αυτά τώρα για τις τράπεζες. Τώρα για τα φορολογικά. Αυτοί οι οποίοι είχαν χρήματα στο εξωτερικό για πολλά χρόνια. Αυτοί που έβγαλαν τα λεφτά τους στην κρίση θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να δεν υπήρχε θέμα να το κάνουν κρυφά. Αλλά το θέμα είναι να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να καλύψουμε τα χρήματα αυτά με τα προηγούμενα έσοδα. Και θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να πούμε ένα παράδειγμα, αν ο Ρομπέρτο είχε 1 εκατομμύριο σε μια ελληνική τράπεζα και το πήγε σε μια άλλη ελληνική τράπεζα και μετά σε μια τρίτη ελληνική τράπεζα και μετά το έβγαλε προς τα έξω, τότε προφανώς αυτό στη δήλωση εισοδήματος είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί τους ελεγκτές και έχουμε ένα software τώρα το οποίο μπορεί να ελέγξει τέτοιου είδους κινήσεις που προκαλούν ενδιαφέρον.
Για το Δέλτα Νιτάφ τώρα, κοιτάξτε, μερικές φορές ένιωσα στις διαπραγματεύσεις αυτές ότι υπάρχουν δύο γίγαντες, δύο ελέφαντες και η Ελλάδα είναι μια μικρή αντιλόπη η οποία προσπαθεί να αποφύγει να την πατήσουν οι δύο ελέφαντες. Το Δέλτα Νιτάφ λέει ότι εμείς πιέζουμε και τους Ευρωπαίους και τους λέμε κοιτάξτε, οι στόχοι αυτοί είναι πολύ υψηλοί και κάτι θα πρέπει να κάνετε σε επίπεδο χρέους. Αυτό θα ήταν δίκαιο αν το Eurogroup είχε αποφασίσει να προχωρήσει ταυτόχρονα στον τομέα του χρέους και του προγράμματος. Αλλά αυτό δεν πάει έτσι. Είπαμε ότι πρώτα θα δούμε τι θα κάνει το πρόγραμμα και μετά θα συζητήσουμε την ιστορία του χρέους. Οπότε τότε το Δέλτα Νιτάφ δεν πιέζει κανέναν από τους Ευρωπαίους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό δεν είναι κατανοητό. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε να κάνουμε το καλοκαίρι. Και εφόσον το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει όλοι να πιέσουν τους Ευρωπαίους έτσι ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο. Tom van Denken der Laare, EPP. Hi, thank you, Mr. Minister, for being with us. Ευχαριστώ, Υπουργέ, που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας στις Βρυξέλλες. Ως νέο μέλος του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορώ παρά να ανησυχώ για το μέλλον και τις μελλοντικές προοπτικές των νέων Ελλήνων. Στο μνημόνιο το οποίο συμφώνησε η κυβέρνησή σας το καλοκαίρι υπήρξε και αναφορά για εξυγχρονισμό και επέκταση της επαγγελματικής κατάρτισης και ένα από τα βασικά που έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το Δεκέμβριο 2015 ήταν το να υιοθετηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο για την παιδεία και την κατάρτιση, αλλά και για τις μαθητείες. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, τα 300 εκατομμύρια από το αντίστοιχο ταμείο δεν θα μπορούσαν να απελευθερωθούν. Γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα αυτές οι μεταρρυθμίσεις και ποιες είναι οι προθέσεις σας ως προς αυτό? Η άλλη ερώτηση αφορά το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αν και είναι δύσκολο, το παραδέχομαι, κατανοώ ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προχωρά καλά, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για πολιτικές παρεμβάσεις στις κρατικές προμήθειες στη σήμερα ημέρα. Υπάρχει όντως δημόσια παρέμβαση? Για ποιο λόγο θα πρέπει να ανησυχούμε για την πολιτική παρέμβαση στις κρατικές προμήθειες και αν ναι, γιατί? Μάλιστα. Θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση και υπόσχομαι να σας δώσω γραπτή απάντηση για το πρώτο θέμα, γιατί δεν το γνωρίζω τι έχει γίνει σε αυτό το τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας και να μην λέω ότι να είναι. Η ειλικρινής μου απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Τώρα, για την παρέμβαση του δημοσίου, του κοινού. Πολιτική παρέμβαση με το πελατειολογική έννοια λέει δεν θέλουμε τον Ρομπέρτο γιατί δεν είναι δικός μας, θα βάλουμε τον Ευκλήδη. Αυτό είναι η παραδοσιακή ελληνική πολιτική από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχουμε κάνει βήματα λοιπόν για, μέσω των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση για να το αποφύγουμε αυτό. Το θέμα όμως είναι η πολιτική και πώς η κυβέρνηση επηρεάζει αυτά τα πράγματα μέσω των πολιτικών της. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον για τις τράπεζες που θα ιδιωτικοποιηθούν, ούτε να ορίσω τον διοικητή τους, ούτε τίποτα. Αλλά έχω δέσμευση όσον αφορά την επιβίωση αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα. Αν με ρωτήσετε αν θέλω περισσότερες επενδυτικές τράπεζες ή εμπορικές τράπεζες, που έχουν σύνδεση και επαφές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, εγώ θα ήθελα να επηρεάσω τις τράπεζες από αυτή την άποψη και προς αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Το ίδιο ισχύει για την ανεξάρτητη αρχή εισοδημάτων, που θα γίνει ακόμα πιο ανεξάρτητη. Και αυτό είναι ένα βασικό στόχος σε αυτή την πρώτη αναθεώρηση. Ο άνθρωπος που όρισε ήταν ένα διεθνές πάνελ, πρότειναν τρεις ανθρώπους, εγώ έκανα συνέντευξη σε τρεις, θα μπορούσα να είχα ορίσει οποιοδήποτε, ήταν εξαιρετική υποψήφικη τρεις. Εγώ όρισα έναν από τους τρεις σε συμφωνία με το πάνελ, έχουμε εξαιρετική σχέση, δεν με ενδιαφέρει, ούτε του λέω ποιον να προσέξει, τι να κάνει, αλλά έχουμε μια επιτροπή όπου συζητάμε πολιτικά, θέματα πολιτικής και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή είναι μια σύνδεση που πρέπει να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου.
τώρα, για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό το ταμείο θα έχει διάφορα ακίνητα, αλλά και κρατικές επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει κάποια λοιπόν εταιρεία η οποία πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή αυξήσει έτσι την αξία ή λειτουργεί καλά, έχει κέρδη και αυξήσει την αξία του ταμείου, τόσο το καλύτερο. Εμείς προετοιμάζουμε τη νομοθεσία για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Έχουμε δύο ανθρώπους Γάλλους που ήρθαν, μας δώσαν ιδέες για το πώς θα αποφύγουμε την πολιτική παρέμβαση με την κακή έννοια, αλλά θα έχουμε συνεργασία και πολιτική συζήτηση περί πολιτικής που ακολουθεί τέας. Η κυβέρνησή μας λοιπόν ενδιαφέρεται στο να διαχωριστεί η πολιτική η κακή, με την κακή έννοια, από την πολιτική με την καλή έννοια. Η πολιτική παρεμβατικότητα θα μειωθεί, μειώνεται, αλλά έχουμε επαφές για να λύσουμε προβλήματα συντονισμού, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, να γίνουν κοινές προσπάθειες ανάμεσα στο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό, και σας υπόσχομαι ότι θα σας απαντήσω γραπτώς στο άλλο ερώτημα που μου θέσατε. Σας ευχαριστώ. Άλφρεντ Σαντ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για το πρόγραμμα λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα υπό την αιγίδα, έχει οδηγήσει στην φτωχοποίηση των εργαζόμενων. Έχει υπονομεύσει επίσης τη σταθερότητα και τη σχέση μεταξύ των γενεών λόγω της διάρθρωσης της αξιοδοτικού. Αυτά που είπατε. Τώρα, ξένες επενδύσεις και άμεσες επενδύσεις, γιατί μόνο αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την εσωτερική φτωχοποίηση με άμεσες επενδύσεις. Πριν να επιληθούν αυτά τα μέτρα, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση που μας έλεγε ότι τα πράγματα πάνε καλά, ωστόσο μειώθηκαν τότε οι επενδύσεις κατά 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2014 και 2013. Όταν προωθούσε τα πράγματα η προηγούμενη κυβέρνηση, το ποσοστό του κεφαλαίου που επενδυόταν πήγε από 9,8 σε 8,5. Επίσης, επενδύσεις Greenfield έπεσαν από 36 το 2013 σε 26 μάλλον σε 22 το 2014. Πώς θα βελτιώσουν τα μέτρα που εφαρμόζετε εσείς τώρα την ελληνική ανταγωνιστικότητα? Μπορείτε να μας δώσετε εξάλλου περισσότερες, πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό που κάνετε και τις κατευθύνσεις που θα λάβετε πέραν των ιδιωτικοποιήσεων που αυτές θα οδηγήσουν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης, όχι σε αύξηση. Ποιους τομείς θα προωθήσετε και πώς θα το κάνετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταγωνιστικότητας που σας χρειάζεται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνολικής απαξίωσης η οποία έχει πλήξει κυρίως στις χαμηλές και μεσαίες τάξεις. Μάλιστα, πολλές ερωτήσεις για 3 λεπτά. Να σας δώσω 1 λεπτό ακόμη. Έχετε δίκιο για την ανταγωνιστικότητα, για το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Τα περισσότερα προγράμματα που προωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρώτα αναδιαρθρώνει το χρέος, μετά υποτιμά και τέλος, το νόμισμα δηλαδή, και μετά αξιολογεί το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα όμως δεν έγινε έτσι, δεν υπήρξε αναδιάρθρωση του χρέους στην αρχή, ούτε υποτίμηση του νομίσματος γιατί είμαστε στο ευρώ. Αυτή, βέβαια υπάρχουν και διαφορές με την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ακόμα και αν δεν είχα διαφορές με την προηγούμενη κυβέρνηση, η κατάσταση αυτή ήταν, είναι πολύ δύσκολη για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει από την κρίση και να προσελκύσει επενδύσεις. Και πέραν αυτού, το Brexit ποτέ δεν έφυγε από την ατζέντα. Αυτή λοιπόν η πρώτη μου απάντηση, γιατί δεν λάβαμε άμεσες εξωτερικές επενδύσεις, είτε στην προηγούμενη κυβέρνηση είτε σε αυτήν εδώ. Ο κόσμος δεν επενδύει. Όποια λύση και λοιπόν, να δώσετε, πρέπει να δώσετε μια ξεκάθαρη πορεία στους επενδυτές. Ένα ανοιχτό δρόμο.
αυτό ήταν και αυτό εννοούσα και πριν με την αναφορά μου στο άρθρο των Financial Times. Εάν όμως, υπάρχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Πέραν των προβλημάτων που ανέφερα, η Ελλάδα δεν είναι μικρή ανοιχτή οικονομία, είναι μικρή κλειστή οικονομία. Με άλλα λόγια, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι χρειάστηκε να μετακινηθούμε από non-tradables σε tradables. Αυτή λοιπόν η αναπτυξιακή στρατηγική, και απάντησα προηγουμένως στον κύριο Μπούλον, πέραν όμως από αυτά τα προβλήματα, είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής είναι να μετακινηθούν οι πόροι στα tradables. Αυτό είναι ένα στοιχείο της στρατηγικής με μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με νέους θεσμούς που να αντιμετωπίσουν τα ειδικότερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν μιλεί κανείς για μια διαφορά ανάμεσα στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη δική μας, είναι η εξής. Η προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν πιο νεοφιλελεύθερη βέβαια από εμάς, είχε μια προσέγγιση που λέει, εάν μειώσω τους μισθούς, αυτά λέει λίγο πολύ, και κάνω πιο εύκαμπτες, ας πούμε, τις εργασιακές σχέσεις, τότε θα έρθει αυτομάτως η επένδυση. Αυτό απέτυχε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο μέρος της ερωτήσεώς σας. Πρέπει να δείξετε τους τομείς. Καμιά οικονομία που να γνωρίζω στην μεταπολεμική ιστορία, και αυτό ήταν το αντικείμενο του μαθήματός μου, δεν αναπτύχθηκε έτσι. Μείωση των μισθών, εύκαμπτες ή ευέλικτες σχέσεις εργασίας, ιδιωτικός τομέας όπου θέλετε, όπως θέλετε, και ελάτε εδώ και επενδύστε. Χρειάζεστε μια στρατηγική που να ξεπεράσει τις αιχμές, να δημιουργήσει κοινοπραξίες, να δημιουργήσει συνέργειες. Έτσι αναπτύχθηκε η Κορέα και οι περισσότερες χώρες που μπόρεσαν να αναπτυχθούν ταχαίως, η Ιαπωνία κλπ. Χρειάζεστε μια αναπτυξιακή στρατηγική. Πρέπει να γνωρίζετε πού θέλετε να γίνουν επενδύσεις, σε ποιους τομείς και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Δεν θα απαγορεύσετε τις επενδύσεις σε άλλους τομείς, αλλά πρέπει να φτιάξετε ένα πλαίσιο που να επιτρέπει την αντιμετώπιση των ελλείψεων συντονισμού. Αν τώρα επενδύω εγώ, επενδύετε εσείς, αλλά δεν συνεργαζόμαστε, δεν γίνεται πραγματική επένδυση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα συντονισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύνολο θεσμών που θα αντιμετωπίσουν ακριβώς το θέμα αυτό και νομίζω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα δημιουργήσουμε τους θεσμούς αυτούς. Εύα Παόνοβα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Πρώτον, φαίνεται ότι συνεχώς αυξάνεται τη φορολογία, αλλά ταυτόχρονα δεν καταφέρατε να αυξήσετε το συνολικό ποσό εσόδων, το οποίο το 2015 μειώθηκε σε σχέση με το 2014 κατά 1-2%. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνετε τους φόρους? Κάτι δεν πάει καλά αν συλλέξατε έσοδα χαμηλότερα. Μήπως πρέπει να μειώσετε κάποιους φόρους για να αυξήσετε τα εισοδήματα? Τώρα για τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως είπε ο Τον Βαντερ Καντελάρε, δεν ήταν σαφές στην απάντησή σας για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Εσείς εμένετε στο πρόγραμμα όπως προχωράει ή έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, είναι αλήθεια? Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας στην κυβέρνηση που δεν υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Με ποιους είστε εσείς, σε ποιους ανήκετε? Είναι κρίσιμο να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτά. Και τέλος είναι κάτι το οποίο ίσως είναι συναισθηματικό λίγο. Εγώ προέρχομαι από μια γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία, και τις τελευταίες εβδομάδες τα σύνορά μας είχαν κλείσει λόγω των διαμαρτυριών των Γεωργών. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να σταματήσει τις διαμαρτυρίες αυτές. Εμείς εμπιστευόμαστε τους συνεργάτες μας, τους γείτονές μας, και σε διμερές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας έχουμε δείξει εμπιστοσύνη. Πώς θα μας ανταποδώσετε την εμπιστοσύνη αυτή?
I'm not going to comment on the third question. Δεν θα σχολιάσω την τρίτη ερώτηση. Υπήρξαν τεράστιες διαμαρτυρίες για τα συνταξιοδοτικά, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα από το διάλογο. Νομίζω ότι λειτουργήσε. Τώρα οι περισσότεροι αγρότες κατανοούν ότι οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε ήταν καλές για τους φτωχότερους γεωργούς. Ήταν μια σαφής βελτίωση της κατάστασης και έχουν μειωθεί κατά πολύ οι διαμαρτυρίες. Δεν νομίζω ότι μια πιο επιθετική αντιμετώπιση από πλευράς της κυβέρνησης θα ήταν επιτυχής. Νομίζω ότι θα ερέφιζε την κατάσταση και τους γεωργούς. Ακούστηκαν τα επιχειρήματά μας, έπεισαν τα επιχειρήματά μας, υπήρξαν αρνητικές συνέπειες για τη χώρα σας. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε μέσα από τον διάλογο και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής να πείσουμε. Αυτά για την τρίτη ερώτηση. Τώρα για τη φορολογία. Κάνετε κάποιο λάθος. Πράγματι τα έσοδα ήταν λιγότερα, αλλά η οικονομική ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη. Και τα έσοδα τα φορολογικά ήταν υψηλότερα από αυτά που είχαμε προβλέψει στον προϋπολογισμό. Η συλλεξιμότητα του ΦΠΑ έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3-4 μηνών. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Είπατε πότε θα μειώσουμε τους φόρους. Ρωτήσατε πότε θα μειώσουμε τους φόρους. Κοιτάξτε, τα θεσμικά όργανα μας λένε κάτι το πολύ λογικό. Μας λένε ότι έχετε μειωμένο επίπεδο ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Αυτό είναι ανεπαρκής τρόπος προστασίας των φτωχών στα νησιά αυτά, στη Ρόδο ή στην Κο. Γιατί δεν το εγκαταλείπετε αυτό και να έχετε μια νησιωτική πολιτική διαφορετική. Και ακριβώς επειδή θα υπάρχει ένα σύστημα απλοποιημένο του ΦΠΑ με λιγότερα επίπεδα, λιγότερους συντελεστές, τότε θα αυξηθούν και τα έσοδα. Αυτό δεν το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν προχώρησε στην εκρίζωση του συστήματος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε ένα απλούστερο σύστημα, κάτι το οποίο θα βελτιώσει και την συλλογή των φόρων και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την ανταγωνιστικότητα και την πληρωμή των φόρων. Τώρα για τα θέματα της ιδιωτικοποίησης. Γιατί λέτε ότι κάνουμε τόσο λίγα πράγματα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, υπάρχουν εκπρόσωποι της εδώ, οι οποίοι ήταν νεοφιλελεύθεροι, είχαν 5 χρόνια να πωλήσουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν το έκαναν. Εμείς ιδιωτικοποιήσαμε τα περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεγάλη γερμανική επιχείρηση, τη Fraport. Ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την Costco για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Πειραιά και προχωράμε σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαμε πει. Προφανώς υπάρχουν εξωτερικές επιπτώσεις τις οποίες συζητάμε. Προφανώς υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά η κριτική είναι ότι πάμε γρήγορα και όχι ότι πάμε αργά. Και επαναλαμβάνω ότι και στον τομέα της φορολογίας και στον τομέα της ιδιωτικοποίησης εμείς εμένουμε σε αυτά τα οποία είχαμε πει στο μνημόνιο. Και στις συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα και με το Δέλτα Νιτάφ, τέτοιες ερωτήσεις δεν μας τίθενται. Προχωράνε τα πράγματα. Σε κάποιους τομείς πάμε πιο αργά. Σε κάποιους τομείς, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι. Αλλά αυτό που μας λένε τα θεσμικά όργανα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Thank you, Kostas Mavridis, S&D Group. Thank you, Chairman. I guess we have a change in the order of the speakers. Μου φαίνεται ότι αλλάξατε τη σειρά των ομιλητών, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μετά από αίτημα της δικής σας πολιτικής ομάδας. Απαντά ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Θα μιλήσω στην κοινή μας ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, θα σας κάνω 3 πολύ σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι γίνεται με το debt sustainability. Είχα ζήσει εδώ σαν ευρωβουλευτής όλη την υπόθεση με το ελληνικό ζήτημα και όλοι γνωρίζουμε ότι αν αυτό δεν επιληθεί
χτίζουμε στην άμμο. Το δεύτερο είναι, έχετε άποψη για το πώς θα επηρεαζόταν η ελληνική οικονομία και ειδικά τα Greek bonds, εάν καλυπτόντουσαν από το QE, είτε ποσοτικά, μια εκτίμηση, είτε ποιοτικά. Και η τρίτη ερώτηση μου είναι σχετικά με τα non-performing loans in the banking system. Πρόσφατα, εδώ στην Επιτροπή, είχαμε τον κύριο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος άφησε ανοιχτό προς συζήτηση ένα νέο μέτρο, collateralizing the assets of the banks, και τα οποία θα μπορούσε να αγοράσει η Κεντρική Τράπεζα μέσω αγοράς ομολόγων. Θα το βλέπατε ως μια καλή κίνηση για την Ελλάδα? Και τέλος, εμείς εδώ, σαν Ευρωκοινοβούλιο, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε εσάς? Σας ευχαριστώ. Well, on the last question, I think you've made... Απάντηση για την τελευταία σας ερώτηση. Νομίζω ότι κάνατε μια αποφασιστική κίνηση με τη δημιουργία της παρούσης ομάδας εργασίας. Θα σας απαντήσω σε 2 μήνες όταν θα δω πώς λειτουργεί το πράγμα, και αν λειτουργεί καλά θα επανέλθω και θα μπορώ να... θα θεωρήσω, θεωρώ δηλαδή την συμβολή σας πολύ σημαντική. Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαίος και ως Δημοκράτης, θεώρησα πάντοτε ότι η διαδικασία του Μονέ, ότι δηλαδή θα πάμε στην ενοποίηση μέσω των βημάτων στην οικονομία και θα φτάσουμε στην πολιτική ένωση στο τέλος, θεωρούσα λοιπόν ότι αυτό είναι επικίνδυνος δρόμος και ότι η δημοκρατία έπρεπε να παίζει πρωταρχικό ρόλο και η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να δει να αναπτύσσεται η Ευρώπη και η ενοποίησή της. Για την βιωσιμότητα του χρέους, για το θέμα βιωσιμότητας του χρέους, δεν αρχίσαμε, όπως γνωρίζετε, τις διαπραγματεύσεις για το χρέος. Διεξάγεται μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αναφερθείτε στις ροές ή στα αποθέματα. Ξέρετε, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ μιλά πολύ για ροές και χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι έχετε δίκιο. Πρέπει να εξεταστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Και νομίζω ότι επίσης έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι δύσκολο κάποιοι να επενδύσουν εάν δεν θεωρούν ότι το χρέος της χώρας είναι βιώσιμο. Και αυτό απαντά και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που έγιναν για τις επενδύσεις. Το ζήτημα τώρα της ποσοτικής χαλάρωσης είναι περιπλοκότερο, γιατί δεν είναι σαφές, ακόμα και αν μας επιτρέψουν να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, δεν ξέρω τι απόδοση μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, θα είναι σημαντικό μήνυμα. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη, η Ελλάδα τώρα και από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και από άλλους θεσμούς είναι ότι τα πράγματα, ένα μήνυμα ότι τα πράγματα λειτουργούν, τα πράγματα αποδίδουν. Ήταν πολύ απαισιόδοξα τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, όπου 85% των Ελλήνων πιστεύουν ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα το 2016. Αυτές οι ερωτήσεις σας είναι σημαντικές. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας εντάξει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ή αν ενισχύσει το waiver, αυτό μέσω βραχυπρόθεσμα θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτό προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση τώρα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και της Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, είναι να συζητήσει με όλους τους φορείς. Βεβαίως, το SMS θα επιβάλλει πολύ αυστηρούς στόχους για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιβάλει ήδη σημαντικές και πολλές αλλαγές. Απελευθέρωση υπηρεσιών, νέους οργανισμούς αξιολόγησης, επίσης για διαμεσολαβητές, συζήτηση επίσης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, καθώς θα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις, το κλειδί θα είναι να δείξουμε στις αγορές ότι όλοι οι φορείς και οι θεσμοί και η Τράπεζα της Ελλάδος και η ελληνική κυβέρνηση έχουν
ακολουθούν την ίδια στρατηγική, ότι θέλουν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ότι έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική για να το πράξουν αυτό. Δεν είναι ζήτημα αριστεράς ή δεξιάς, διότι αυτές οι τράπεζες ζόμπι κακές είναι για όλους. Όταν τράπεζες δεν επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις με νέες ιδέες. Σας ευχαριστώ. Siegfried Muresan. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Είναι σαφές ότι η Γκρίς χρειάζεται μια όθηση για τις ανάπτυξεις για τους επόμενους μήνες και χρόνια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, να καταστεί ελκυστική απέναντί τους, γιατί οι θέσεις απασχόλησης, ειδικά σε μια οικονομία όπως η Ελλάδα, είναι σημαντικές στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας βεβαίως είναι μικρός σε σύγκριση με τον δημόσιο. Σε μια μικρή χώρα. Τι κάνετε για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σας, για να προσελκύσετε επενδύσεις, και η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι τι μεταρρυθμίσεις προτίθεστε να κάνετε για να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες και έπειτα για να ενθαρρύνετε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και τι μέτρα έχετε προβλέψει ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθεί η διαδικασία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για νέους επιχειρηματίες σε σχέσεις με το κράτος. Ευχαριστώ. Well, we've got a bigger... Μάλιστα. Έχουμε μεγάλο πρόγραμμα. Είναι περισσότερο θέμα του Υπουργού Οικονομικών και όχι Οικονομίας. Πάντως, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς, ας πούμε, το μπακάλικο της γειτονιάς για να λειτουργήσει, για να ανοίξει ένα τέτοιο μπακάλικο στη γωνία του δρόμου, είναι απίστευτο το τι χαρτιά χρειάζεται. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ριζική αλλαγή σε όλα αυτά. Υπάρχουν πολύ λιγότερες άδειες. Υπάρχει η ιδέα του one shop, της μιας θηρίδας όπου μπορεί κανείς να πάει για να τα κάνει όλα τα γραφειοκρατικά. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια απλοποίησης για την χορήγηση αδειών λειτουργίας, και είναι αυτό κομμάτι της διαδικασίας των όσων χρειάζεται να γίνουν στην Ελλάδα. Όταν είπα ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες που όλοι καταλαβαίνουν, που δεν αλλάζουν όλη την ώρα, ένα σταθερό περιβάλλον. Πρέπει να πω ότι το προηγούμενο σύστημα δεν ήταν ανεπαρκές ή μη αποδοτικό, αλλά ήταν μέρος του τρόπου με τον οποίο γίνονταν όλα στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το συνδέσω με τη δημόσια διοίκηση. Καθημερινά έχω τον επικεφαλής του γραφείου μου και μου φέρνει μια στίβα χαρτιά να υπογράψω. Κάτι που πρέπει να υπογράψω καθημερινά, κάθε πρωί, είναι η μετακίνηση μιας νοσοκόμας από μια βόρεια πόλη της Ελλάδας, από την Ξάνθη, για να πάει στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ πρέπει να το υπογράψω. Και ήταν αυτό ανεπαρκές? Όχι, δεν ήταν, γιατί αν δεν το υπέγραφα, κάποιος ερχόταν και θα έλεγε «Μα γιατί δεν το υπογράφεις αυτό το χαρτί, ή γιατί δεν δίνεις αυτή την άδεια?» Και θα έλεγα «Ναι, αλλά ξέρετε, θέλετε να πάτε στην Αλεξανδρούπολη και έχετε 30 μέλη της οικογένειάς σας και πάντοτε ψήφισαν τους μπλε ή τους πράσινους, ξέρετε πώς πήγαινε». Δεν σήμαινε δωροδοκία ή κάτι τέτοιο, όχι. Αλλά... πρέπει να αναμένετε ότι αυτή η κυβέρνηση θα πάει καλύτερα, γιατί δεν είναι αναμειγμένη σε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα εξυπηρετούσε ένα σκοπό. Δεν ήταν γραφειοκρατία προς χάρη της γραφειοκρατίας. Έπρεπε κανείς να περάσει από τα 40 κύματα για να πει ο καθένας τη δική του γνώμη, και έτσι λειτουργούν και λειτουργούσε η ελληνική πολιτική. Είναι τα ρουσφέτια που γίνονταν. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε το πελατειολογικό σύστημα. Για να το σπάσουμε αυτό, για να το καταργήσουμε, είτε μιλάμε για δημόσια διοίκηση που συζητήσαμε πριν, είτε για αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς, το πώς θα διευκολυνθούν οι νέες επιχειρήσεις, πρέπει να αλλάξει το σύστημα τελείως. Να απλοποιηθεί ο αριθμός των αδειών, το ποιος δίνει άδεια σε ποιον. Αυτό είναι κρίσιμο. Και
και το θέμα της απομάκρυσης της πολιτικής από όλα αυτά, της κακής πολιτικής με την κακή έννοια, είναι κομμάτι όλων αυτών που έλεγα και προηγουμένως. Ευχαριστώ, υπερβάνος Μπέρες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι στην πρώτη γραμμή και θέλω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη με εντυπωσίασε πολύ ότι στις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο δόθηκε μεγάλη προσοχή στο ποσοστό του ΦΠΑ. Ιδιαίτερα θα έπρεπε να είναι το ΦΠΑ να συλλέγεται στα νησιά και πόσο θα είναι, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με το αν καταβαλόταν το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν ερώτηση συναδέλφων από το ΦΠΑ, ενώ που υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, ειδικά στα νησιά, ότι πληρωνόταν με ρευστό κτλ. Είναι αυτό ανησυχία της κυβέρνησής σας, πώς θα έχει προχωρήσει αυτός ο τομέας? Και έπειτα, δεύτερο ερώτημα, μιλώντας με Έλληνες συνομιλητές, έχουμε πολλές φορές την εντύπωση ότι κατά βάθος υπάρχει στον ελληνικό πληθυσμό ένα ολόκληρο κομμάτι, ένα ολόκληρο τμήμα των συμπολιτών σας που θέλουν και ενδιαφέρονται για τη μεταρρύθμιση και θα μπορούσαν να στηρίξουν τη δράση της κυβέρνησης ώστε να προχωρήσει προς τις μεταρρυθμίσεις. Εσάς, ποια είναι η δυνατότητά σας όντως να κινητοποιήσετε αυτούς τους φορείς της μεταρρύθμισης, ώστε να είναι παρατηρητές, όχι να είναι παρατηρητές που θα διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις που η Ευρώπη σας ζητά να κάνετε. Ας πούμε, οι ομοσπονδίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύλλογοι ή ένα σωρό τέτοιου τύπου φορείς που έχουν κάθε συμφέρον να μπορούν, ας πούμε, να πάρουν πίσω το ΦΠΑ τους και γρήγορα. Θα εστιάσω περισσότερο στο δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας από ότι το πρώτο. Γιατί το πρώτο νομίζω πως απήντησα. Συμφωνώ απόλυτα ότι το μέγα πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η συλλογή των φόρων. Και όταν αυτό φτιαχτεί, τότε μπορείς να μειώσεις και τους φόρους. Η δυνατότητα συλλογής των φόρων είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε δημιουργήσει, δουλέψει πολύ γι' αυτό, γιατί από αυτό εξαρτάται η επιβίωσή μας, να μπορούμε να έχουμε δηλαδή δυνατότητα ίσπραξης των φόρων γρήγορα και αποτελεσματικά. Από αυτό εξαρτάται η επιβίωσή μας, για να δούμε και πόσο αποτελεσματικό θα είναι και το πρόγραμμα όσον αφορά τους δημοσιονομικούς τους στόχους, να αυξηθεί να αυξηθούν οι εισπράξεις των φόρων, ιδιαίτερα τα τελευταία 45 χρόνια, 4-5 χρόνια, με συγχωρείτε, στη διάρκεια της κρίσης ο κόσμος πλήρωνε τους φόρους εθελοντικά. Τώρα κάτι για το οποίο κάνω και έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συναρπαστικό θέμα, γιατί ακριβώς έτσι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Όταν δηλαδή ο κόσμος πραγματικά θεωρήσει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι δικές του, τις ιδιοποιηθεί, τις οικειοποιηθεί. Τα κακά νέα είναι ότι υπάρχει μια γενική κούραση και αηδία απέναντι στις μεταρρυθμίσεις. Έγινε πέρυσι μια... Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, ο Γκορία, έκανε μια τέτοια ομιλία ότι πρέπει να κατακαθίσουν λίγο οι μεταρρυθμίσεις πριν να τους ζητηθεί να γίνει άλλη ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων. Και όλοι οι οικονομολόγοι το ξέρουν αυτό. Η συχνότητα των μεταρρυθμίσεων είναι πολύ σημαντικό θέμα για το αν θα επιτύχουν ή όχι. Και μάλιστα ένας από τους λόγους που σημαντικοί μελετητές της ανάπτυξης όπως ο Ντάνι Ρόντρικ λένε ότι η Κορέα, ας πούμε, τα πήγε καλύτερα από ότι το Πακιστάν ή η Βραζιλία, γιατί ακριβώς ασχολήθηκαν με θέματα πρώτα της συνοχής και της ποιότητας. Και όλοι δηλαδή άρχισαν να πιστεύουν ότι του συνέφερε να υπάρξει ανάπτυξη και του συνέφερε να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Ακόμα πιο σημαντικό είναι και το έμεσο νόημα της ερώτησής σας, ότι δηλαδή χρειάζονται δραστήριοι φορείς στην κοινωνία, όχι μόνο για να δεχτούν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και για να συμμετέχουν σε αυτές. Και μια θετική όθηση που δόθηκε από την κρίση, και μάλιστα υπήρξαν διάφορα θετικά, γιατί ουδέν κακόν αμυγές καλού, ας πούμε, ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές, λόγω των capital controls. Αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη. Πάντως, η κοινωνική οικονομία επίσης έχει αναπτυχθεί. Δεν ξέρω, εσείς είστε Γαλλίδα, αλλά στη Γαλλία η κοινωνική οικονομία μπορεί να φτάσει στο 20-25% του ΑΕΠ.
Και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ο κόσμος έχει αναδιοργανωθεί, έχει φτιάξει μικρές συνεταιρισμούς, μικρά κοινωνικά μπακάλικα, κοινωνικές κλινικές και στον τομέα της παραγωγής έχουν οργανωθεί, ώστε να πουλάνε, ας πούμε, τα προϊόντα σαν μεταξύ τους. Κρήτη, και δεν είμαι και κριτικός, δεν είμαι εθνικιστής πατριώτης. Ας πούμε, οι κριτικοί που παράγουν λαχανικά για τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά οι Βόρειοευρωπαίοι δεν τους πολλά αρέσουν τα λαχανικά όταν φτάνουν εδώ, γιατί δεν φαίνονται πολύ ωραία. Και υπάρχουν μικροί συνεταιρισμοί που τα χρησιμοποιούν αυτά, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, που δεν τους νοιάζει αν έχουν τέλεια φάτσα τα λαχανικά. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια βασική πτυχή της ανάπτυξης, αλλά πρέπει όντως ο κόσμος να συμμετέχει, να ενθουσιαστεί, να δει ότι υπάρχει μια προοπτική, να έρθει πίσω ο κόσμος. Οι συνεταιρισμοί δεν χρειάζεται να είναι μόνο στη Γεωργία, μπορεί να είναι σε οτιδήποτε, στην τεχνολογία, στο να πουλάνε λογισμικό. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα για όλο αυτό το κίνημα, για την παροχή δωρεάν πληροφοριών κτλ. Από την κρίση, ας πούμε, όντως ο κόσμος δυναμώνει, προσπαθεί να βρει τρόπους, να βρει λύσεις στα προβλήματά του, και ελπίζω πως αυτό θα είναι και η αρχή μιας κοινωνίας των πολιτών που δεν τα περιμένει όλα έτοιμα από το κράτος ή από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά κάνει και πράγματα για την ίδια. Έτσι διευρύνεται η αίσθηση της συνεργασίας. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της κοινωνίας των είναι ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή όσο περισσότερες ντομάτες τρως, τόσο λιγότερες υπάρχουν, όσο λιγότερο κεφάλαιο χρησιμοποιείς, τόσο πιο χρήσιμο είναι, γιατί αν εμείς συνεργαζόμαστε σε έναν τομέα, μπορούμε να συνεργαστούμε και σε έναν άλλον, και έτσι αυτό κάνετε διαφορά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μας μένει χρόνος για ένα σύντομο catch the eye, σύντομες ερωτήσεις αν θέλετε και απαντήσεις. Παύλο Σάλβα, αντιπρόεδρος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Υπουργέ. Δύο ερωτήσεις. Η χώρα μου, η Ισπανία, αναπτύχθηκε πέρσι κατά 3,2% εν μέρη στη βάση της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας και ούτω καθεξής. Πάντως, αν συγκρίνεται με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, που αναπτύσσονται κατά το 1%, η δική μου αυξήθηκε σημαντικότερα και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα το 2014 είχε κάπως πάει καλύτερα, όμως το 2015 οι μεταρρυθμίσεις ανακόπηκαν και δυστυχώς η οικονομία μπήκε σε ύφεση. Δεν απευθύνω κατηγορία σε κανένα εδώ, έτσι δεν είναι, αλλά σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, η φτώχεια αυξήθηκε το 2015 σε σύγκριση με άλλα χρόνια. Η ερώτησή μου λοιπόν έχει ως εξής. Νομίζετε ότι χάσατε μια ευκαιρία πέρσι που θα σας είχε επιτρέψει να μειώσετε την φτώχεια ήδη από πέρσι και να αποφύγετε τα όσα έγιναν πέρσι, και έχετε διδαχθεί κάτι από αυτά? Επίσης, για την Ελστάτ νομίζουμε, δυστυχώς, προφανώς δεν ήταν τόσο καθαρή. Δεύτερη ερώτηση, ας την επαναλάβει. Ελστάτ. Ναι, την Ελστάτ, πράγματι, τη στατιστική υπηρεσία. Ποια είναι η κατάσταση μετά την παραίτηση του Προέδρου της? Ορισμένοι λένε ότι υπέστη πιέσεις. Μπορείτε να διευκρινίσετε σχετικά με την παραίτηση του προσώπου αυτού? Otherwise we don't have the time. Elisa Ferreira. Ας ακούσουμε και την κυρία Φερέιρα. Elisa Ferreira, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είναι εξαιρετική η παρουσίασή σας. Δύο θέματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε, τα οποία θα θέλατε να αλλάξετε σε επίπεδο ποιοτικό. Σε ποιοτικό επίπεδο, επαναλαμβάνω. Μια χώρα η οποία είναι εσωστρεφής μπορεί να έχει ένα διαφορετικό εξαγωγικό μοντέλο. Δεύτερη ερώτηση.
ποια είναι η πορεία την οποία θα ακολουθήσατε από εδώ και πέρα με τους γίγαντες, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τελική ερώτηση, ο κύριος Γραμματικάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μ' άρεσε η ομιλία σας. Είχε επιτέλους λίγο σεμνότητα. Εσείς οικονομολόγοι, σε αντίθεση με εμάς, εγώ είμαι καθηγητής φυσικής, έχετε μια αλαζονία. Δεν είχατε αλαζονία σήμερα και είχατε και μια αισιοδοξία που λείπει, ότι μέσα σε ένα-δυο μήνες τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πώς όμως εξηγείτε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει μεγάλη αυτή τη στιγμή απόγνωση στον ελληνικό λαό, δεν φαίνεται να έχει ελπίδες, ή κάνετε κακές δημόσιες σχέσεις εσείς ως κυβέρνηση, ή πράγματι αυτό που λέτε εσείς, πραγματική οικονομία, δεν πάει καθόλου καλά. Ευχαριστώ πολύ. Also very short question, and the last one really, Mrs. Ruhonen-Lenner. Ευχαριστώ για την πολύ σύντομη ερώτηση. Τελευταία, πραγματικά τελευταία, εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός είπε μόλις ότι οι πλούσιοι στην Ελλάδα πληρώνουν φόρους κατά βούληση στις χώρες τις δικές μας, τις βόρειες, δηλαδή τις σκανδιναβικές. Η φορολογία ακολουθεί την δυνατότητα του προσώπου να πληρώνει. Πώς και εκεί σε εσάς οι πλούσιοι πληρώνουν όταν θέλουν? Πώς δικαιολογείται αυτό? I'll take the questions in the reverse order. Θα πάρω τις ερωτήσεις σας με την αντίστροφη σειρά. Το λέει το ελληνικό σύνταγμα ότι ο Έλληνας φορολογούμενος βαρύνεται με φόρους ανάλογα με τις δυνάμεις του. Όμως το πολιτικό σύστημα, όπως λέει ένας συνάδελφός μου, υπουργός οικονομίας, μιλούσε για νομιμοποιημένη φοροδιαφυγή. Τα 10 χρόνια πριν από την κρίση, οι δημόσιες δαπάνες ήταν περίπου αντίστοιχες με τον μέσον όρο της Ευρώπης. Βεβαίως ήταν και το είδος και που πήγαιναν οι δαπάνες αυτές, ήταν άλλη υπόθεση. Εκεί όμως που πηγαίναμε πολύ άσχημα ήταν ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα του δημοσίου τομέα ήταν 6,7% λιγότερα από το μέσον όρο. Η φοροδιαφυγή ήταν ο τρόπος εκείνος με τον οποίο κόμματα και ελίτ επέστρεφαν κάτι στην μεσαία τάξη και στην ανώτερη μεσαία τάξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν αυτό μέσω δανείων. Με τη δανειοδότηση. Γι' αυτό υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπερχρέωση ιδιωτικού τομέα, ενώ στην Ελλάδα υπερχρέωση του δημόσιου τομέα. Και τα δύο όμως θέματα αυτά αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα. Ότι το σύστημα μέσα στη νεοφιλελεύθερη αυτή εποχή δεν πρόσφερε επαρκή ανάπτυξη και επαρκή απασχόληση για να προσκαλέσει, να προσελκύσει μάλλον την, και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν. Τώρα, ίσως οι οικονομολόγοι είναι αλαζόνες, αλλά τι γίνεται με τους νομικούς? Για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, κύριε καθηγητά. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ, κάτι άνευ προηγουμένου σε καιρός ειρήνης. Είναι απίστευτο, 25% του ΑΕΠ για μια χώρα. Δεν ξέρω ένας μη οικονομολόγος πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, αν αντιλαμβάνεται δηλαδή τι τεράστιο μέγεθος είναι αυτό. Και υπάρχει όντως κούραση από τις μεταρρυθμίσεις, διότι και η δική μας κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους υποσχέθηκαν ότι εάν κάνεις μεταρρυθμίσεις αυτές θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό κάνω τόσο μεγάλο θέμα αφενός για το χρονισμό, το timing δηλαδή αυτό, για το κλείσιμο του προγράμματος, και εκεί ο ρόλος των θεσμών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και βέβαια την διαδοχική σειρά των μεταρρυθμίσεων, που έτσι απαντώ και πάλι στην ερώτησή σας, διότι είναι πολύ σημαντικό όταν θα ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση να προχωρήσουμε σε μια ατζέντα ανάπτυξης. Και νομίζω οι θεσμοί έχουν κατανόηση γι' αυτό, αντιλαμβάνονται τώρα πια ότι υπήρξε μια τεράστια
δημοσιονομική προσαρμογή. Ελπίζω να γίνει έτσι πιο βιώσιμο το χρέος και να προχωρήσουμε σε έναν δρόμο που κάπου να οδηγεί. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε πραγματική αναπτυξιακή στρατηγική. Γι' αυτό είπα ότι καλύτερα όπως η Αλεπού να κυνηγήσουμε πολλά μικρά πράγματα και όχι μόνο ένα, και από την σκοπιά των επενδύσεων και από τη σκοπιά των δαπανών και από τους διάφορους, και σε όλους τους διάφορους τομείς. Α, ναι, για την Ελστάτ τώρα, εσείς εκεί. Για το ζήτημα της Ελστάτ. Ο προηγούμενος αντιμετώπιζε μια υπόθεση στα δικαστήρια και γι' αυτό παραιτήθηκε. Αυτό όμως πριν αναλάβω εγώ Υπουργός Οικονομικών. Έγινε και ένα διεθνές πάνελ και το διεθνές πάνελ μου πρότεινε αντί από τους τρεις υποψηφίους όπως είπα προηγουμένως για το ΤΑΙΠΕΔ, έναν. Αποφάσισαν αυτοί ομοφόνος. Έχω ακούσει θαυμάσια πράγματα για τον συγκεκριμένο που αναλαμβάνει τώρα. Έτσι τώρα εμείς αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές συνέπειες του παλιού πελατειακού συστήματος. Με αυτήν την διαδικασία τώρα, όπου το μόνο δικαίωμα που είχα εγώ ως υπουργός θα ήταν να έχω μια αιτιολογημένη, να προβάλλω μια αιτιολογημένη γνώμη για ποιο λόγο δεν θα τον διόριζα. Διόρισα έναν ή δύο. Και μόνη επιρροή που είχα, αλλά αυτό επειδή είμαι πιο πολύ πανεπιστημιακός και λιγότερο υπουργός οικονομικών, θέλω η Ελστάτ να είναι δημόσιος οργανισμός, με καθήκοντα που να απαγορεύει το δημόσιο. Είχα και πολλούς φοιτητές που πήγαιναν στην Ελστάτ και γνωρίζω ότι ήταν μια πραγματική γραφειοκρατία για να λάβουν πληροφορίες, για να γράψουν τα διδακτορικά τους και ό,τι καθεξής. Αυτό ζήτησα λοιπόν μόνο. Ζήτησα κάποιον, βρέστε, είπα στο Διεθνές Πάνελ αυτό, βρέστε μου κάποιον ο οποίος να αντιλαμβάνεται την Ελστάτ ως μια δημόσια υπηρεσία η οποία θα προσφέρει και πληροφορίες. Αυτό όπως είπα περισσότερο επειδή είμαι πανεπιστημιακός και λιγότερο. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα. Οι δημόσιοι θεσμοί θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες στους ερευνητές, στον ιδιωτικό τομέα, στα πανεπιστήμια. Βεβαίως θα πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό είναι αναγκαίο. Προφανώς κάναμε και πράγματα λάθος, προφανώς και διδαχθήκαμε κάποια πράγματα. Θυμούμε όταν είχαμε αναλάβει τον Γενάρη ως κυβέρνηση, μόνο ένα πρόσωπο είχε υπάρξει υπουργός. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ήταν ο μόνος ο οποίος είχε κάποια εμπειρία υπουργική. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Ναι, βέβαια πάντα μπορεί κανείς να τα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Θέλαμε όμως, πιστεύαμε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή και θέλαμε να προβάλλουμε διαφορετικές θέσεις για ορισμένα πράγματα και απαντώ λίγο και στη δική σας ερώτηση. Τι πιστεύω δηλαδή. Απαντώ στις ερωτήσεις σας τώρα λοιπόν. Προσπαθήσαμε να επανισορροπήσουμε την κατάσταση αυτή, να δώσουμε δηλαδή περισσότερη προσοχή σε κοινωνικά θέματα και σε ζητήματα ανάπτυξης και νομίζω ότι σωστό ήταν αυτό και συμβιβαστικό. Πάντως η συμφωνία εξαρτάται και από τον τρόπο υλοποίησής της, αν θα αποδειχθεί καλά ή όχι. Ένας προηγούμενος αδερφός σας που με ρώτησε έφυγε, αν ο κόσμος δηλαδή αποδέχεται και τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε αρκετούς τώρα στην κυβέρνηση που τα αποδέχονται, που λένε κάναμε ένα συμβασμό, καλό συμβασμό, μην κρυβόμαστε πίσω από προφάσεις, αλλά ας προχωρήσουμε να ξεφύγει, να βγει η Ελλάδα από το τέλος, από το τέλμα, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Τσακαλώτε. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τους καλύτερους διαλόγους μας έως τώρα, ενδιαφέρον και γόνιμος. Είναι προφανές νομίζω σε όλες και όλους εδώ ότι επιτέλους η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να δει φως στο βάθος του τούνελ και θα ήταν ανεύθυνο οποιουσδήποτε να εκτροχιάσει τον σειρμό. Θα συζητήσουμε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.